Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, μετά από δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι σαφές ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες επιβράβευσαν την εργατικότητα, την ειλικρίνεια, τις ρεαλιστικές πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, τους καλύτερους μισθούς, την προσπάθεια για καλύτερη δημόσια υγεία, ένα καλύτερο κράτος, μια καλύτερη ζωή, μια πιο ισχυρή χώρα, όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα το ότι μου ανέθεσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ένα Υπουργείο που έρχεται να ανταποκριθεί στη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης εποχής, την κλιματική κρίση, και να συντονίσει το απότοκό της την πολιτική προστασία. Ας μην έχουμε, κυρίες και κύριοι, αυταπάτες. Η κλιματική αλλαγή έχει πράγματι γίνει πλέον στις μέρες μας κλιματική κρίση. Κάποιοι μιλάνε για κλιματική κατάρρευση και η αντιμετώπιση της απαιτεί τη συμβολή όλων υπουργείων, φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, εθελοντικών οργανώσεων, του κάθε πολίτη ξεχωριστά και φυσικά του συνόλου του Κοινοβουλίου και των αιρετών αρχόντων μας. Η προσπάθεια αυτή είναι εθνική. Η προστασία της χώρας μας είναι, πιστεύω, πατριωτικό καθήκον όλων. Στον χρόνο που έχω, θα κωδικοποιήσω τις βασικές μεταρρυθμίσεις και τα εμβληματικά έργα αυτής της εθνικής προσπάθειας. Σε ό,τι έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο και σε εναρμόνιση με το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση κινδύνου καταστροφών 2015-2030 και την ατζέντα του 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, απαιτείται η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίζονται ανατολικά οι ειδικότεροι στόχοι, η μείωση τελικής κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση ενεργειακής απόδοσης, η συμμετοχή των ΑΠΕ στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, των μεταφορών και της θέρμανσης και ψύξης, η ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας. Παράλληλα, προβλέπεται και σωστά η εκπόνηση εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνου καταστροφών, το οποίο στοχεύει στην αύξηση του επίπεδου ασφαλείας των πολιτών και στην ενίσχυση της αηφόρου ανάπτυξης της χώρας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον εγκέφαλο αυτής της προσπάθειας είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, το ΕΣΚΕΔΙ, και είναι επιβεβλημένη η αναβάθμισή του. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής του Συντονιστικού Κέντρου της Διαχείρισης των Κρίσεων. Η δημιουργία φυσικά εθνικής βάσης δεδομένων, κινδύνων, απειλών, απολειών, καταστροφών. Η λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος. Πράγματι, υλοποιώντας την σχετική δέσμευση του Πρωθυπουργού έναντι του συνόλου της ορειβατικής οικογένειας, αλλά και αυτής του άτυχου ορειβάτη, προχωράμε στη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου του πυροσβεστικού σώματος με υλικό τεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό σε συμβάντα, επιχείρησης έρευνας, διάσωσης, εντός του χερσαίου χώρου της Ελλάδος και όλης της ελληνικής επικράτειας. Με τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού, παράλληλα, ενισχύονται και οι υποδομές αεροδιακομιδής και προσδομές υγείας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αναβαθμίσει τη δυνατότητα του κράτους να παρέχει έγκαιρη διακομιδή πολιτών, ακόμα και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία της, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας φυσικά της χώρας. Η δημιουργία και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής έχει να προστεθεί στο Υπουργείο μας με νέο Υφυπουργό, τον κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, τον οποίο καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θεσμοθετήθηκε, διαρθρώθηκε η νέα Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είναι δομικό το πρόβλημα και διαχρονικό η ανάγκη μετά τον κατακαιρματισμό σχημάτων για την αποζημίωση των πληγέντων. Γνωρίζετε ότι αυτό ενέπλεκε μέχρι τώρα 4 ή 5 υπουργεία. Νομίζω ότι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ορθολογική διαχείριση των δημόσιων πόρων, η διασφάλιση της γρήγορης δίκαιης και άμεσης αποζημίωσης των πληγέντων είναι στην καρδιά της προσπάθειας όλων μας. Κυρίες και κύριοι, η καινοτόμως αντίληψη για την προσαρμογή
επιλογή της χώρας μας στη νέα κατάσταση πραγμάτων που επέβαλε η κλιματική κρίση, προτάσει τρεις κέριους πυλώνες δράσης. Την πρόληψη, το γνωρίζετε όλοι, την ετοιμότητα και πάνω απ' όλα την ανθεκτικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή το γνωρίζω ότι βρίσκεται και υλοποιείται το πρόγραμμα υγιής. Το πρόγραμμα υγιής για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας της χώρας με συνολικό προϋπολογισμό 1,97 δισεκατομμύρια ευρώ εκκίνησε πριν από 2 χρόνια, έχει αναμορφωθεί και αφορά 3 χρηματοδοτικά ταμεία, το ΕΣΠΑ, το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης και 794 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν χρειάζεται να σας πω στα πλαίσια των αναγκών που προκύπτουν μετά την κλιματική κρίση και των λοιπόν αυξανόμενων ετοιμάτων για αρρωγή, βοήθεια ή μέσων ή καναντέρ ή ελικοπτέρων από όλες τις χώρες πλέον στον πλανήτη, πόσο εμβληματικό έργο είναι αυτό. Περιλαμβάνει την ενίσχυση του στόλου αεροπυρόσβεσης, την ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με πυροσβεστικά οχήματα κλπ. Μέσα, την προμήθεια αμφίβιων αεροσκαφώντας ο πυρόσβεσης ελαφρού τύπου, την περαιτέρω προμήθεια μετά από 40 χρόνια τα σειρά 4 και 45 χρόνια σειρά 2 καναντέρ, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εναέριων Μέσων της Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή το Rescue EU, και άλλες προμήθειες. Αφορά επίσης την προμήθεια 1.800 πυροσβεστικών οχημάτων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και φυσικά όλου του εξοπλισμού των χιλιάδων ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αφορά επίσης και την ενίσχυση υποδομής της υπηρεσίας 112 της πολιτικής προστασίας. Νομίζω ότι είδαμε στην πράξη χρησιμότητα του συγκεκριμένου ψηφιακού εργαλείου, είναι αβάθμιση της υπηρεσίας επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης 112 με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας του, η βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης είναι στην καρδιά αυτής της προσπάθειας, όπως επίσης και η ανεβάθμιση του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον, βρισκόμαστε στο hot spot της Μεσογείου από πλευράς καιρικών φαινομένων. Τα βλέπουμε και τα βιώνουμε καθημερινά. Νομίζω ότι είναι πλέον η πρόκληση των επομένων ετών. Βλέπετε μεγάλες χώρες με τεράστια παράδοση στην πυρόσβεση, πυροπροστασία, όπως είναι ο Καναδάς, μένονται από τεράστιες κρίσεις, 3 μήνες πυρκαγιές και φωτιές στον Καναδά που δεν λένε να κοπάσουν. Η ανάγκη λοιπόν, προκειμένου να έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αυτόματο αυτοματοποιημένων σταθμών προς αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου εθνικού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών σε συνεργασία με την ΕΜΗ, και άρα το early warning στους επιστήμονές μας και στην πολιτική προστασία και στο πυροσβεστικό σώμα είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, ζούμε σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, όπου τα ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως εξήγησα, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Κοινώς θα έχουμε πυρκαγιές, θα έχουμε πλημμύρες, θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτή είναι η χώρα, η Ευρώπη και ο πλανήτης στον οποίο ζούμε πλέον. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται συντονισμένα και μεθοδικά μέσα από το δόγμα πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα και άμεση παρέμβαση, προκειμένου να μπορεί με το σύνολο της πολιτικής προστασίας να βοηθήσει και να ενισχύσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του πυροσβεστικού σώματος σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, να συντονίσει, να έχει αποτελεσματική συνεργασία και με τις ένοπλες δυνάμεις και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με όλους τους φορείς και τα συναρμόδια υπουργεία, και όλη αυτή η προσπάθεια να έρθει να στηρίξει το έργο και την αποστολή των πυροσβεστών μας, των εποχικών πυροσβεστών, των εθελοντών, ελπίζω όμως και των πολιτών που όλοι μαζί δίνουν καθημερινό αγώνα και κυρίως οι ένστολοι μας οι πυροσβέστες για τη μέγιστη προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του δασικού πλούτου της πατρίδας μας. Θεωρώ εκ των προτέρων επιβεβλημένο να έχουμε το μάξιμο της συνένεσης σε ό,τι έχει να κάνει με κάτι το οποίο υπερβαίνει και τα κομματικά όρια και το πολιτικό πλαίσιο των κομμάτων και αφορά την ανθρώπινη ζωή και την προστασία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κικίλια.